Αδερφοί μου, με τη βοήθεια του Θεού μας και διαπρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, συνεχίζουμε τη σειρά των κηρυγμάτων μας και βρισκόμεθα στην αναμονή της αναφοράς των δαιμόνων. Ποιαν αναφοράν κάνουν οι δαίμονες εις των αρχηγών τους, όπως οι στρατιώτες δίδουν αναφοράν εις των αξιωματικών κατά τον ίδιον τρόπον, και οι δαίμονες δίδουν αναφοράν εις των αρχηγών τους τι επετέλεσαν εις την αποστολή των όταν εξέρχονται εναντίον των παιδιών του Χριστού μας. Δι' αυτόν τον λόγο πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο παρόν κόσμος είναι ένας ατελείωτος πόλεμος, ο οποίος διεξάγεται χωρίς διακοπή καμία. Όσοι δεν γνώρισαν ότι στον κόσμο τούτον γίνεται πόλεμος, έχουν χάσει το παιχνίδι της σωτηρίας των. Μόνον όσοι γνωρίζουν ότι πολεμούν, αυτοί θα σωθούν. Εάν ο άνθρωπος ευρίσκεται εις την άγνοια και δεν ήκουσε λόγον Θεού και δεν εγνώρισε ότι από την ημέρα που θα γεννηθεί έως την ημέρα που θα κλείσει τα μάτια του δεν έχει καμία αποστολή στον κόσμο τούτον, ημι μόνον πως θα ζήσει και πως θα φάει και πως θα πκεί και πως θα γλεντήσει την ζωή αυτήν την ματαία ζωή, αυτός εκ του ασφαλούς έχει απολέσει τη σωτηρία της ψυχής του. Δι' αυτόν τον λόγο θα μεταφερθούμε εις την αποκάλυψη την οποία μας κάνει ο παθόν, εκείνος ο οποίος έπαθε, εκείνος ο οποίος έχει πείραν και ο οποίος ευρίσκεται τώρα εις τη φωλεά των δαιμόνων. Οι δαίμονες δίδουν αναφοράν εις τον αρχηγόν τους. Ευρισκόμεθα εις τον δαίμονα της κολάσεως, και εκεί που ενομίζαμε ότι ο δαίμον της κολάσεως είναι και το τέλος, έφνης ο στρατής ακούει θόρυβον φοβερόν. Την στιγμή εκείνη ακούεται ότι κατέφθασε ο δαίμον των κοινοβουλίων. Τα κοινοβούλια, ποια είναι τα κοινοβούλια? Είναι αυτά τα οποία διοικούν τα κράτη, των κόσμων. Μεταξύ δε των κρατών έχουμε και εμείς κοινοβούλιο. Είναι ειδικός δαίμον ο οποίος εισέρχεται στα κοινοβούλια και εκεί η αποστολή του είναι μία. Πώς να οδηγήσει αυτούς οι οποίοι οδηγούν ένα έθνος στην πρώτη παγίδα, το ψεύδος. Εκεί τους διδάσκει ο δαίμον αυτός να μην αναφέρουν ποτέ στη ζωή τους αλήθεια. Το δεύτερο, να αλληλοκατηγορούνται, να εξυβρίζονται ο ένας με τον άλλο, να οδηγούν τον κόσμο εις ταλαιπωρίας και διχασμών. Αυτή είναι η αποστολή του δαίμονος αυτού των κοινοβουλίων. Και εις στας περιπτώσεις τας μεγάλες να τους οδηγεί εντός των κοινοβουλίων να κλωτσοκοπούνται, να γροθοκοπούνται, να γίνονται παίγνιον εις τον κόσμο, και την αναφορά την οποία δίδει στον αρχηγό το τέλος είναι όλους αυτούς λέγει τους έχω δια την κόλαση. Ελάχιστοι θα γλιτώσουν λέγει από αυτούς, μόνον εκείνοι οι οποίοι σκέπτονται των δυνατών, δηλαδή των Θεών. Αφού τελείωσε την αναφορά του ο δαίμον αυτός, αμέσως εμφανίζεται ένας άλλος, ο δαίμον των καζίνων. Καζίνα υπάρχουν σε όλον τον κόσμο. Είναι αυτά τα οποία οδηγούν τον κόσμο καθαρός στην κόλαση. Εκεί δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Ημι μόνο βλασφημία, υπάρχει εσχροκέρδεια, υπάρχει απάτη και τέλος εκεί λέγει εγώ τους οδηγώ εις την απελπισία και άλλοι μεν εξ αυτών αυτοκτονούν και τους φέρνουν εις την κόλαση. Άλλοι δε ευρισκόμενοι στην αγωνία
Παίρνω την καρδία, μου δίδει εξουσίαν ο δυνατός και σταματώ την καρδία, λέγει, επάνω στην αγωνία τους πώς θα κερδίσουν τα χρήματα ο ένας του άλλου και εκείνη τη στιγμή τους φέρνω στην κόλαση. Έδωκε και αυτό στην αναφορά του και εμφανίστην ο δαίμον των γηπέδων, γήπεδα. Εκεί λέγει, εγώ κάνω μεγάλη αποστολή, λέγει στο αφεντικό του. Εκεί οδηγώ τους νέους, λέγει, μέσα στην βλασφημία πρώτα, να βλασφημούν των δυνατών, να εσχρολογούν και τέλος να τους οδηγώ εις διαπληκτισμούς, διαξυφισμούς, φόνους, καταστροφή, να καίουν τα πάντα και εγώ, λέγει, να τελώ την αποστολή μου και να έρχομαι στην αναφορά την οποία έχω αυτή τη στιγμή. Αφού τελείωσε αυτός, εμφανίστην ο δαίμον του χαρτοπαιγνίου. Εδώ, λέγει, οδηγώ τους πάντας στο χαρτοπαιγνίο. Εκείνους οι οποίοι είναι αργοί και δεν έχουν τι να κάνουν, τους οδηγώ στο χαρτοπαίγνιο, λέγει, να περνούν την ώρα τους τάχατες και από εκεί, λέγει, να τους οδηγώ εις τη λησμονιά του δυνατού, να μην ενθυμούνται το δυνατόν. Να τους δίδω το χαρτοπαίγνιο για να περάσει η ώρα και εγώ να τους οδηγώ εις την κόλαση χωρίς ποτέ μετάνοια. Τους οδηγώ κατά την πρώτη του χρόνου, λέγει, για να ειδούν τι θα γίνει ο επόμενος χρόνος. Τους οδηγώ από εκεί, λέγει, εις την μαγεία που ευρίσκουν το τέλος, λέγει, τούτης της ζωής η οποία είναι γεμάτη από αγωνία, να εύρουν τι θα γίνουν αύριο με τις μάγισσες που ρίχνουν τα χαρτιά. Μετά εμφανίστηκε ο δαίμον της Μέθης, εδώ με θείο τους ανθρώπους, λέει, τους δίδω και πίνουν και σκοτώνονται αναμεταξύ των, μαχαιρώνονται και αδερφός με αδερφόν πλιστάκες, λέγει, εφώνευσε ο ένας τον άλλον και τους έφερα εις την κόλαση. Μέθη, φοβερό αυτό, λέγει, και είναι εναντίον του δυνατού, γι' αυτό αγωνίζομαι πολύ εις το σημείο τούτο. Εμφανίστην μετά ταύτα ο δαίμον των νυχτερινών κέντρων και των διασκεδάσεων. Εκεί, λέγει, οδηγώ την νεότητα. Τους γυμνώνω, τους αφήνω γυμνούς, πέφτουν στην αμαρτία της σαρκική, γίνονται ζώα και χτινά ολόκληρα και εκεί μέσα στη χτινοδία αυτήν εγώ τους φέρνω στην κόλαση. Ο δαίμον της ζήλιας και του φθόνου είναι ένας άλλος δαίμον ο οποίος εμφανίζεται τη στιγμή εκείνη. Εγώ μπαίνω στα ανδρόγυνα, λέει. Εκεί βάζω τον ένα να ζηλεύει τον άλλον. Εκεί έρχομαι και μέσα στις εκκλησίες και βάζω τους οπαδούς του δυνατού να ζηλεύει ο ένας τον άλλον και να φθονεί ο ένας τον άλλον. Είναι φοβερός ο δαίμον αυτός και τούτον επισημαίνει και ο Ιερός Χρυσόστομος ότι, λέγει, μεγαλύτερος δαίμον από αυτό δεν υπάρχει εις την καταστροφή, διότι ούτε πόλεμος, ούτε σεισμός, λέγει, ούτε καταποντισμός μπορεί να φτάσει το κακό τούτο του δαίμονος της ζήλιας και του φθόνου. Ο δαίμον της έχθρας και της εκδικήσεως, τούτο θα τον έβρετε, αδερφοί μου, θα τον ειδείτε όταν πλησιάσεις κάποιον ο οποίος έχει δίπλα από κάποιον άλλον ένα κατάστημα ή μία εργασία ή μία επιχείρηση και μέσα στα χωριά να υπάρχει εις μεγάλο βαθμό ο δαίμον αυτός ο οποίος ενεργεί και οδηγεί τον κόσμο εις την έχθρα και την εκδίκηση. Και μάλιστα τι έχουν? Έχουν τα ζώα τα οποία προσπαθεί ο ένας να τα φωνεύσει τα ζώα αυτά με φάρμακα ειδικά για να μην βλέπει τον αδερφό του να έχει περισσότερα ζώα από εκείνον. Ή αν έχουν τίποτε άλλο να προσπαθούν και εκείνον να το εξοντώσουν με ειδικά φάρμακα, όπως είναι τα σκυλιά τα οποία φυλάττουν τα πρόβατα και όπως είναι τα σκυλιά τα οποία τα έχουν για το κυνήγιο. Ο ένας, λέγει, τον βάζω για να φωνεύει τα σκυλιά του άλλου να έρχονται στο σημείο να παίρνουν τα όπλα και να σκοτώνονται.
Ο δαίμον της οκνηρίας και της αμαρτίας, τούτος ο δαίμον είναι φοβερός. Πάσα οκνηρία μήτυρ αμαρτίας. Η οκνηρία φέρει την αμαρτία. Μόνον ο οκνηρός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος αμαρτάνει. Και σε αυτήν την περίπτωση ο δαίμον αυτός οδηγεί τον περισσότερον κόσμο στα καφενεία, δια να κάθονται εκεί να λύουν όλα τα προβλήματα και όλες τις δυσκολίες που έχει η ζωή και να γίνονται κριτές των πάντων. Και εδώ λέγει, πίπτουν εις την αμαρτία και εις τα δίχτυα τα ειδικά μου και τους οδηγώ εις την κόλαση. Ενεφανίστη με τα δάφτα ο δαίμον της απάτησης και της ληστείας. Τους βλέπουμε, αδερφοί μου, σήμερα αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στην οκνηρία να οδηγούνται στις τράπεζες και να τις ληστεύουν και να γίνονται και φωνείς για να φέρουν εις πέρας τη ληστεία και τα έργα των. Ο δαίμον της δημοσιογραφίας και του διασυρμού, φοβερός αυτός ο δαίμον, ενεφανίστην και αυτός εκεί για να δώσει αναφορά. Τι είπεν στον αρχηγό? Εγώ, λέγει, μέσα εις τις εφημερίδες διασύρω τον έναν εναντίον του άλλου, την τιμή του ενός και του άλλου, και οδηγώ αυτούς εις την έχθραν και το μίσος και τους φέρω εις την κόλαση. Ο δαίμον της ιεροκατηγορίας των και των σκανδάλων είναι άλλος δαίμονας αυτός, ο οποίος οδηγεί τον κόσμο να κατηγορεί τους λειτουργούς του Θεού, είτε έχουν δίκαιο είτε έχουν άδικο. Πλιστάκης υπάρχει δικαιοσύνη εις αυτό το οποίο λέγουν. Κρίνουν δηλαδή δικαίως, αλλά το αποτέλεσμα είναι ένα, ότι κατασκανδαλίζουν τον κόσμο και ως εκ τούτου η φθορά η οποία γίνεται εις τα ψυχάς, λέγει ο δαίμον, είναι μεγάλη και έτσι κερδίζει η κόλαση στους οπαδούς του δυνατού. Ο δαίμον της μαγείας και της απιστίας εμφανίζεται εις το σημείο τούτο θριαμβευτής. Παρέσυρα, λέγει, όλων των κόσμων εις την μαγεία και προπάντων τώρα επετέθηκα εις τους οπαδούς, λέγει, του δυνατού που ευρίσκονται εις αυτό το έθνος που λέγεται Ορθόδοξο. Παρέσυρα όλους, λέγει, στη μαγεία για να ζητούν να έβρουν το μέλλον και τη ζωή τους, τι θα γίνουν, και δι' αυτόν τον σκοπό ελισμόνησαν των παντοδύναμων δυνατών και τους έφερα εις την μαγεία και εις την απορία το τι θα γίνουν και τι θα κερδίσουν και πώς θα αποκατασταθούν και πώς θα προχωρήσουν. Ο δαίμον της βλασφημίας και της εσχρολογίας εμφανίζεται αυτός και χαίρει και καχάζει. Τα γέλια του δέησαν τόσα βρωμερά, ούτως ώστε ο στρατής έμεινε για να βλέπει την ειρωνία αυτού του δαίμονος. Αυτός, λέγει, παρέσυρα όλους, λέγει, μικρούς και μεγάλους, και βλασφημούν των δυνατών, και τις γυναίκες και τους άνδρες και τους γέρους και τους νέους και τα μικρά και τους μεγάλους, λέγει, όλους τους οδήγησε να βλασφημούν των δυνατών, και εγώ χαίρομαι. Περισσότερο, λέγει, εκεί που υπάρχουν τα σκηνώματα εκείνων που αγάπησαν των δυνατών, εκεί, λέγει, όλους τους έχω να βλασφημούν αυτόν ο οποίος επήρε το στέφανο της αγιότητος, λέγει, και φυλάτε το μέρος εκείνο. Εις αυτό θα διαπιστώσουμε, αδερφοί μου, εάν πλησιάσουμε την Κέρκυρα, όπου είναι ο Άγιος Σπυρίδων, εάν πλησιάσουμε τη Ζάκυνθον, που είναι ο Άγιος Διονύσιος, εάν πλησιάσουμε την Κεφαλαινία, που είναι ο Άγιος Γεράσιμος, όλοι είναι βλάσφημοι, μηδενός εξαιρουμένου, βλασφημούντες τους Αγίους, τους οποίους ο Θεός έδωκε δια να φυλάχτουν τούτον τον τόπο. Θριαμβευτής ο δαίμον της βλασφημίας και της εσχρολογίας. Περισσότερον δε πάντων, λέγει, χαίρομαι, διότι επήρα με το μέρος μου, λέγει, την νεότητα μέσα στα σχολεία, και τίποτε άλλο δεν λέγουν ή μη μόνο να εσχρολογούν, να βλασφημούν και να εμπέζουν το δυνατό, λέγει, και να γίνονται παίγνια στα χέρια μου. Ο δαίμον της μόδας και του εξευτελισμού των ανθρώπων, και τούτο σε χαίρετο πολύ ενώπιον του αρχηγού του. Οδήγησε, λέγει, τον κόσμο εις εξευτελισμόν, και προπάντων, λέγει, τη γυναίκα την μετέφερα, λέγει, να περπατεί γυμνή μέσα εις τους δρόμους, όπως οι ειδωλολάτρες, οι οποίοι είναι όλοι δικοί μου. Και τούτο είναι το σημείο το οποίο ακριβώς εγέλασε περισσότερο, όταν τους οδηγώ, λέγει, και μέσα εις τις εκκλησίες, εκεί που γίνονται τα μυστήρια του δυνατού.
Φοβερός ο δαίμον αυτός, ο οποίος εξευτελίζει την εικόνα του Θεού. Ο δαίμον της σαρκολατρίας και της πολυφαγίας. Τίποτε άλλο δεν έχω κάνει, λέγει, μη μόνο να κατορθώσω, να έχω παντού φαγάδικα, να τρώνε, λέγει, και να αμαρτάνουν, να πίνουν και να κάνουν το θέλημά μου. Αυτός είναι ο δαίμον ο οποίος οδηγεί τον κόσμο εις το φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρ αποθνίσκομεν. Μετά ταύτα ενεμφανίστη ένας άλλος δαίμον, ο οποίος έδωκε την εξής αναφορά. Εγώ, λέγει, κρατώ το τιμόνι που οδηγούν τα οχήματα, λέγει, από τον ένα τόπο στον άλλον. Αν είναι τα αεροπλάνα, λέγει, εκεί τους βάζω και βλασφημούν. Αν είναι εις την γη, λέγει, εκείνους που οδηγούν τα αυτοκίνητα τους βάζω και βλασφημούν, παίρνω δικαιώματα από το δυνατόν και τους σκοτώνω, λέγει, άλλους μέσα εις τους κρυμνούς και άλλους μέσα εις την άσφαλτον. Φοβερός ο δαίμον αυτός της ταχύτητος, τον βάζω να τρέχει, λέγει, για να προσπεράσει ο ένας τον άλλο, εκεί βλασφημούν τον δυνατόν, παίρνω, λέγει, εγώ δικαιώματα και αμέσως τους φωνεύω, λέγει, και γεμίζω τους δρόμους με τα αίματα και με τα ερείπια και τα κλάματα και τους τρίνους και την μαυροφορεμένη μητέρα η οποία έχασε το παιδί της ή τον άντρα της. Ο δαίμον του κυνηγίου και του ψαρεύματος και των ορειβασιών, φοβερός αυτός. Εγώ, λέγει, δεν κάνω τίποτε άλλο παρά μόνο την ημέρα όπου υμνείται και δοξάζεται και λατρεύεται ο δυνατός, οδηγώ αυτούς, λέγει, τους οπαδούς μου πάνω εις τα βουνά δια να πάνε να κυνηγήσουν και μέσα εις τις θάλασσες δια να ψαρέψουν και πάνω εις τα βουνά δια να ανεβαίνουν τα σκορυφά των βουνών, ενώ ο δυνατός, λέγει, σταυρώνεται και χύνει το αίμα του και εγώ τους παίρνω αυτούς και τους παίρνω την ψυχή τους και τους οδηγώ εις την κόλαση. Και ο δαίμον της κολυμβήσεως και του καύσωνος ενεφανίστηκε εκείνη τη στιγμή. Και εγώ, λέγει, η επιτυχία μου είναι πολύ μεγάλη. Μικρούς, μεγάλους, λέγει, γυναίκες και άντρες, τους κάνω όλους γυμνούς και τους βάζω στη θάλασσα, λέει, και εκεί ασχημονούν και εκεί βλασφημούν και εκεί εσχρολογούν και εκεί κάνουν αμαρτίες φοβερές, λέγει, και έτσι τους φέρνω εις την κόλαση. Και ενεφανίστη ο δαίμον της φυλαργυρίας και του εμπορίου και των επιχειρήσεων. Τίποτε άλλο, λέγει, εγώ δεν κάνω. Είμαι μόνο να τους παρασύρω, να μην θυμούνται ότι έχουν θάνατον και θα αποθάνουν και να μην σκέπτονται μετάνοια, λέγει, δια να έρθουν εις των δυνατών, αλλά έρχονται όλοι εις εμάς, εις την κόλαση. Και ενεφανίστη μετά ταύτα ο δαίμον του θεάτρου και του κινηματογράφου και των τηλεοράσεων. Όλα αυτά, λέγει, τα έκανα δικά μου. Είναι κέντρα δικά μου, λέγει. Και επέτυχα εις το σημείο τούτο, λέγει, διότι κανείς εξ αυτών δεν οδηγείται εις μετάνοια. Αλλά μόνο, λέγει, σκέπτεται ότι θα μείνει στον κόσμο τούτο, ξαφνικά, λέγει, πεθαίνουν χωρίς μετάνοια και τους φέρω όλους στην κόλαση. Και ενεφανίστη μετά ταύτα ένας άλλος δαίμον, ο οποίος ήταν πολύ σαρκαστικός και ήρωνας. Εγώ, λέγει, είμαι ο δαίμον ο οποίος οδήγησε τον κόσμο στις πορνοτενίες, λέγει, τα άσεμνα περιοδικά και τις άσεμνες εφημερίδες. Τίποτε άλλο, λέγει, να μην βλέπουν, είμαι μόνον εκείνα τα οποία ωρεύονται και οδηγούνται μέσα στη λάσπη και το βούρκο, όπως λέγει ο Χείρος. Αυτούς τους παίρνω και τους φέρνω όλους στην κόλαση. Και ενεφανίστη ο δαίμον, ποιος δαίμον νομίζετε, ο δαίμον των πλοίων. Εγώ, λέγει, όλους όσοι εργάζονται μέσα εις τα πλοία και μεταφέρονται από τόπο εις τόπο και είναι οι ναύτες οι λεγόμενοι, αυτούς, λέγει, όλους τους οδηγώ όταν φτάσουν εις ένα λιμάνι, εις την πορνεία, και εκείνους που είναι παντρεμένοι, λέγει, και εκείνους που είναι ελεύθεροι. Και δεν μένει μόνο σε τούτο. Μετά ταύτα, λέγει, τους οδηγώ εις βλασφημίες και μετά ταύτα, επειδή παίρνω δικαιώματα από τον δυνατόν, κόβω τα πλοία στα δύο, λέγει, και τους βυθίζω όλους μέσα στη θάλασσα και έτσι τους φέρνω εις την κόλαση. Και εν τέλει, μετά ταύτα, ο δαίμον εκείνος της κολάσεως έλεγε τούτα τα λόγια. Ποια λόγια? Ότι μέσα εις την κόλαση, λέγει, φωνάζουν και ζητούν βοήθεια. Αδερφοί, όσοι ζείτε εις τον κόσμο, φύγετε το διάβολο. Φύγετε την αμαρτία, φύγετε την κόλαση. Πώς όμως να ακουστεί η φωνή του? Έλεγε ο δαίμον της κολάσεως. Φωνάζετε, φωνάζετε αν δεν βαριέστε. Φωνάζετε όσο θέλετε. Η φωνή του Άδου μένει στον Άδη. Δεν βγαίνει έξω από εδώ.
μόνον ακούσατε εσείς που ζείτε στον κόσμο την φωνή των κολασμένων, για να ακούσουν και οι άλλοι τώρα την φωνή την ειδική σας. Όσοι ζουν στον τον κόσμο δεν ακούσαν ποτέ τι γίνεται στην κόλαση, αλλά ηρωνεύονται, και εκείνο το οποίο γίνεται είναι: πέστε μας επιτέλους που είναι αυτή η κόλαση, σε ποιο σημείο ευρίσκεται. Και τούτο, αδερφοί μου, δεν είναι σημερινό. Είναι από την εποχή του Ιερού Χρυσοστόμου, ο οποίος Ιερός Χρυσόστομος εδέχεται την ηρωνία αυτών των απίστων. Και του έλεγα: πού είναι αυτή η κόλαση επιτέλους να μας πεις που ευρίσκεται να τη δούμε? Και τους έλεγε ο Ιερός Χρυσόστομος: όπου και αν ευρίσκεται η κόλαση, να μην σας ενδιαφέρει. Εκείνο που θα σας ενδιαφέρει, τους έλεγε, να μην πάτε στην κόλαση. Ναι, αδερφοί μου, αυτό είναι και τούτο το οποίο υπάρχει σήμερα. Πού είναι επιτέλους αυτή η κόλαση? Και ο δαίμονας κολάσεως είπε ότι μόνο μια φορά ακούστη η φωνή ενός κολασμένου, λέγει, από την κόλαση. Και εκείνη η φωνή εσβέστη, λέγει, και χάθηκε. Ήταν η φωνή του πλουσίου. Εκείνος δε ο οποίος εφανέρωσε αυτήν τη φωνή, τον εσταυρώσαμε, λέγει. Και η φρίκη και ο σταυρωθής κατέβηκε, λέγει, στον Άδη και μας άδειασε τον Άδη. Και τώρα, λέγει, θα πληρώσετε εσείς την ζημία εκείνη την οποία μας έκανε, λέγει, αυτός που εσταυρώσαμε. Βασανίζεστε λοιπόν και θρηνείτε και στενάζετε αιωνίως. Αυτή είναι η τύχη σας. Αυτός είναι ο κλήρος σας. Ο Ναζωραίος δεν έρχεται πλέον εδώ να σας ελευθερώσει. Έβγε, είπεν ο δαίμον, ο αρχηγός, ο Βελζεβεούλ, έβγε εισέ τον δαίμοναν των κολαζομένων. Έφορε, του λέγει, αγαπητέ, χαίρε και αγάλου. Εις όλους από σας έβγε. Εις όλους σας, όσοι εκτελείτε το καθήκον σας, έβγε. Το πρόγραμμά μας είναι πάντοτε το ίδιο, σατανικών και στερεότυπων. Δεν έχουμε τίποτε άλλο να κάνουμε. Οι θανάσιμες αμαρτίες πρέπει να είναι στην ημερησία διάταξη. Και στην ζωή μας, αδερφοί μου, υπάρχουν δύο ειδών αμαρτίες: οι θανάσιμες, οι οποίες οδηγούν στην κόλαση, και οι συγνωστές αμαρτίες, στις οποίες βρισκόμεθα άπαντες, τις μικρές δηλαδή αμαρτίες και τις μεγάλες αμαρτίες. Εάν ποτέ είδατε εις τους δρόμους ή εκεί που χτίζονται σπίτια, εάν είδατε σίτα η οποία κοσκινίζει το χώμα, ο εργάτης ο οποίος εργάζεται στην οικοδομή, θα αντιληφθείτε εκεί ότι κάτω από τη σίτα πίπτει το λεπτό στρώμα του χώματος. Πάνω όμως στην σίτα μένουν τα κοτρόνια, τα μεγάλα. Αυτή είναι η εικόνα των αμαρτιών εις τον κόσμο τούτον. Κάτω από τη σίτα είναι τα λεγόμενα συγνωστά αμαρτήματα, τα οποία έχουμε όλοι μας. Πάνω όμως στη σίτα βρίσκονται όλα τα κοτρόνια, τα μεγάλα. Οι φόνοι, οι μέθες, οι πορνίες, οι κατηγορίες, οι ψευδομαρτυρίες και τα λοιπά, τα οποία λέγονται θανάσιμα αμαρτήματα. Με την υπερηφάνεια, λέγει ο αρχηγός, η οποία εστάθη αιτία την πτώσεώς μας, πολεμήσατε την ταπεινοφροσύνη. Όπου ευρίσκεται ταπεινόν, να είστε εναντίον του με λύσαν και μανία, η οποία τους υψώνει, λέγει, και τους οδηγεί στο θρόνο του δυνατού. Με τη φιλαργυρία, η οποία προξένησε την αχώνην στον Ιούδα, πολεμήσατε, λέγει, πάσαν αγαθοεργία. Εάν εμφανιστεί κανένας ο οποίος θέλει να κάνει αγαθοεργία, δηλαδή ελεημοσύνη, πολεμήσατε τον με τη φιλαργυρία να μην δίδει ποτέ ελεημοσύνη, διότι αυτή οδηγεί στο δυνατόν. Με τη λεμαργία, η οποία καθιστά τους ανθρώπους χείρους, εξαφανίσατε την εγκράτεια και την νηστεία από πάνω στην γη, η οποία πλησιάζει αυτούς προς τον δυνατόν. Και είναι τούτο το σημείο, αδερφοί μου, ένα φοβερό
Ο άνθρωπος τίποτε άλλο δεν αρέσκεται, ημι μόνο να τρώγει, να τρώγει, να τρώγει, για να φτάσει σε ένα σημείο πολυσαρκίας και αμαρτίας και θάνατον. Με την ασωτείαν η οποία απομακρύνει τους ασώτους από τον πατέρα τους, πολεμήσατε τη σοφροσύνη, η οποία καθιστά αυτούς επιγείους αγγέλους. Ποιος είναι επάνω εις την γην, εκείνος ο οποίος δέχεται την ευλογία του Θεού? Μόνον ο ευσεβής και ο σόφρον, ο άπιστος και ο σαρκολάτρης δεν βλέπει ποτέ τον Θεό. Ο άνθρωπος αυτός μένει μακράν από τον παράδεισο. Δι' αυτόν τον λόγο πολεμήσατε, λέγει ο διάβολος, με δύναμη αυτούς οι οποίοι βρίσκονται εις την σοφροσύνη και την ευσέβεια. Με την πολυτέλεια η οποία οδηγεί στην κατάχρηση και τη χρεοκοπία, πολεμήσατε την ολιγάρχεια, την φέρουσαν στην ευτυχία. Τούτο είναι ένα σημείο το οποίο ονομάζεται άνθρωπος όμοιος με τον Ιωσήφ τον Πάγκαλον. Εκείνος ο Άγιος οδηγήθη μακράν διαμέσου των αδερφών των και επολύθη στην Αίγυπτο, και επειδή ήταν άνθρωπος ο οποίος οδηγεί το προς την αρετήν της στην αρετήν της σοφροσύνης, στην αρετήν η οποία οδηγεί τον άνθρωπο πάντοτε κοντά στο Θεό, τον αξίωσε ο Θεός και έφτασε σε ένα σημείο όπου εγένετο και βασιλεύς της Αιγύπτου και έσωσε ολόκληρο το έθνος του από την πείνα και εκείνο το έθνος των Αιγυπτίων. Ο άνθρωπος ο οποίος ευρίσκεται κοντά στον Θεό και μετρά και κρατεί εις τα χέρια του την οικονομία μέσα στο σπίτι και δεν γίνεται σπάταλος, ο άνθρωπος αυτός έχει από τον Θεό ειδική ευλογία. Δεν θα φτάσουμε όμως από το ένα σημείο στο άκρο. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει εις τα χέρια του αυτήν την αρετή πρέπει να προσέχει να μην φτάσει στη φιλαργυρία, διότι η φιλαργυρία είναι άλλη αμαρτία η οποία οδηγεί πάλι στην κόλαση. Και συνέχισε ο Εωσφόρος να αναφέρει εις τους ειδικούς του στρατιώτας την επομένη αμαρτία. Με την θηριώδη οργή, λέγει, πνίξατε τη χριστιανική πραότητα και ανεξικακία. Μέσα σου θα προσέξεις, αδερφέ μου, μην κρατείς ποτέ δια των αδερφών σου έχθραν και κακίαν και εκδίκηση, διότι τούτο δεν είναι των οπαδών του Χριστού. Και την οργή πρέπει να την καταδιώκεις, να μην υπάρχει στην ζωή σου. Να είσαι πάντοτε ταπεινός, να είσαι πάντοτε γαλήνιος, να είσαι πάντοτε ήρεμος στη ζωή σου, διότι η οργή οδηγεί εις βλασφημίας, οδηγεί εις φόνους, οδηγεί εις εκδίκηση. Με τον αγαπητόν μας φθόνον και το μίσος φωνεύσατε την αγάπη, η οποία συνιστά ο Ναζωραίος ως το γνώρισμα των αληθινών οπαδών του. Ο δε Παύλος αποκαλεί σύνδεσμον τελειότητος και πλήρωμα του νόμου, αυτό το οποίο ακριβώς ονομάζεται αγάπη. Έπειτα μην ξεχνούμε ποτέ μας ότι ο Θεός δια την αγάπη του προς εμάς κατέβει από τους ουρανούς και ήρθε στην γη για να μας σώσει και ταπεινώθη έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού, και έχησε το αίμα του δια να μας πάρει στην βασιλεία του την επουράνιον και να μας κάνει κληρονόμους του. Με την βομολογία και την αισχρολογία πολεμήσατε τη σεμνότητα και την εδημοσύνη. Εις τούτο το σημείο, αδερφοί μου, όταν ακούμε τον άνθρωπο να βλασφημεί και να λέγει τόσον αισχρά λόγια, δεν υπάρχει σε αυτόν ουδεμία σεμνότης και ουδεμία εντροπή. Οδηγείται πραγματικά μακράν από τον Θεό και γίνεται εχθρός του Θεού. Με την εξολοθρεύουσαν αδικίαν πολεμήσατε την αγιάζουσαν δικαιοσύνη. Οδηγείτε, λέγει, τον κόσμο εις την αδικίαν. Όσο το δυνατό είναι ένα σημείο το οποίο θα διώξει την δικαιοσύνη του δυνατού. Πόλεμος λοιπόν
πόλεμος αμήλικτος κατά πάσης αληθείας και εναντίον παντός έργου του δυνατού. Αυτή θα είναι η αποστολή σας. Κατά παντός σεμνού και οσίου, αγνού, αληθούς, δικαίου, αγίου, δια των όπλων του ψεύδους, του δόλου, της απάτης, της βίας, της δια αυτής την οποίαν εσώθησαν πολλοί και απόδειξη στα εκατομμύρια των μαρτύρων. Αδερφοί μου, τον έθος των μαρτύρων είναι εκείνοι οι οποίοι επολέμησαν ακριβώς και εσώθησαν από τον διάβολο και έφτασαν και στεφανώθησαν στην Βασιλεία των Ουρανών. Όπου βλέπετε το σημείο του Ναζωραίου, εκείνα τρέχετε. Εδώ είναι το ερώτημα, γιατί εμείς που είμεθα κοντά στον Χριστό πάσχουμε, εμείς που εκκλησιαζόμεθα υποφέρομαι, εμείς που εξομολογούμεθα και κοινωνούμε έχουμε τόσες δυσκολίες. Είναι ακριβώς, αδερφοί μου, εάν φέρουμε την εικόνα ενός κλέπτου, ο οποίος κλέπτει, δεν θα κλέψει κάρβουνα μαυρισμένα, δι' αυτά δεν ενδιαφέρεται. Θα κλέψει το χρυσάφι και το ασίμι, θα κλέψει τα διαμάντια, δι' αυτόν τον λόγο να έχουμε πάντοτε κατά νου ότι ο διάβολος θα καταδιώξει εκείνον ο οποίος θέλει να σωθεί και να πάει στον παράδεισον. Όπου το σημείο αυτό σας προτείνεται ως όπλο, φεύγετε, λέγει, διότι είναι δύναμις του δυνατού και δεν θα δυνηθείτε να αντισταθείτε. Είναι το σημείο του σταυρού, το οποίο κρατούν μόνον εκείνοι οι οποίοι είναι οπαδοί του δυνατού. Ανθιστάμενοι δε κάμνετε τους φέροντας τούτο ισχυρότερους. Εάν τους επιτεθείτε, λέγει, και κρατούν τον σταυρό στο χέρι τους, θα γίνονται ισχυρότεροι, διότι δεν θα μπορούμε να πλησιάσουμε. Όπου δε φαίνεται αυτό αδρανές και μόνον κατά συνήθεια, και τούτο είναι το σημείο το οποίο ακριβώς παρακολουθούμε, ότι οι περισσότεροι δεν μπορούν να κάνουν το σημείο του σταυρού, αλλά κάνουν σχήματα ακανόνιστα, και εις αυτό το σημείο ο διάβολος λέγει, εκεί να πηγαίνετε, μη φοβάστε, λέγει. Δεν είναι το σημείο το οποίο θα μας διώξει, λέγει. Δι' αυτό τους κρατούμε τα χέρια τους να μην τυπώνουν το σημείο του σταυρού καθαρό επάνω τους, λέγει, δια να φοβηθούμε εμείς να φύγουμε. Αυτό μας κατακαίει. Προσέξετε, λέγει, να τους οδηγείτε να μην μπορούν να κάνουν τούτο το σημείο καθαρό. Και βλέπουμε όλων των κόσμων δυστυχώς με βιασύνη να τους κρατά τα χέρια τους ο διάβολος και να μην μπορούν να κάνουν το σημείο του σταυρού. Εξαλείψατε, λέγει, εντελώς αυτό το σημείο, και αντί να το έχουν εις το λαιμό τους για να είναι η πραγματική οπαδή του δυνατού, βάρτε τους, λέγει, εις τη μύτη και βάρτε τους εις τα αυτιά, λέγει, εκείνα τα οποία είναι δικά μας, τους χαλκάδες, λέγει, και ό,τι άλλο υπάρχει το οποίο είναι δικό μας. Άφετε λοιπόν τους ειδωλολάτρας, τους Ιουδαίους και όλα τα άλλα έθνη και τους λαούς οι οποίοι δεν φέρουν το όνομα και την πίστη του Ναζωραίου, και στραφείτε εις εκείνους οι οποίοι έχουν την θρησκεία εκείνου του δυνατού και το σημείο εκείνο όπου εσταυρώθη. Προπάντων δε εμπιστήσατε την προσοχή σας προς το ελληνικό έθνος, διότι αυτό είναι το εκλεκτόν του δυνατού, το οποίο αντικατέστησε στην αληθινή θρησκεία τους Ιουδαίους, και δι' αυτού διεδόθη ο πολιτισμός και η θρησκεία την οποία πολεμούμε εις όλο τον κόσμο. Εναντίον λοιπόν του ελληνικού έθνους, αυτοί είναι εκείνοι που μας πολεμούν. Εναντίον των οπαδών του δυνατού, αυτούς να πολεμήσουμε. Οι άλλοι ειδωλολάτρες είναι δικοί μας. Φυσιώσετε αυτούς με τα ιδέας τας μεγάλας. Δώστε τους υπερηφάνεια ότι ευρίσκονται πρώτοι μέσα στον κόσμο. Δώστε τους, λέγει, πατραγαθίας, να αγαπούν την πατρίδα τους και να μην βλέπουν τίποτε άλλο. Και εμπνεύσατε την αγάπη στην αρχαιότητα μέχρι λατρείας. Και βλέπετε, αδερφοί μου,
ότι υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι οι οποίοι ομιλούν από τηλεοράσεων, αλλά την Παλαιά Διαθήκη την ονομάζουν μύθους και παραμύθια. Και τι λέγουν? Μελετήσατε, λέγει, την αρχαιότητα. Αυτό είναι το σύνθημά τους. Μελετήστε, λέγει, εκείνους οι οποίοι ανέδειξαν την Ελλάδα. Δεν λέγουν ότι ο Θεός ανέδειξε την Ελλάδα. Δεν λέγουν ότι ο Απόστολος Παύλος εκήρυξε και έδωκε το φως. Δεν λέγουν ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, εάν δεν υπήρχε και δεν τον έστελε ο Θεός, δεν θα υπήρχαμε αυτή τη στιγμή ως έθνος. Αλλά μελετήστε, λέγει, τους αρχαίους, την αρχαία ειδωλολατρία και στραφείτε προς τα εκεί, διότι εκεί είναι ο πολιτισμός. Είναι με τα αγάπης και θαυμασμού των αριστουργημάτων της τέχνης επανέλθουν στην ειδωλολατρία η οποία ενέπνευσε αυτά. Και τούτο ακριβώς το παρακολουθούμε, αδερφοί μου, εάν εισέλθουμε μέσα στα Υπουργεία θα δούμε γυμνά αγάλματα και μέσα στα σοδούς για να μας οδηγήσουν στην ειδωλολατρία και τα είδωλα. Τι καλά θα είμεθα τότε, λέγει, αν δεν ήρθε το δυνατός να μας διώξει. Μας προσέφεραν θυσίας και είμεθα όλοι στον Όλυμπον και κυβερνούσαμε αυτό το έθνος. Ιδρύσατε μυστικάς εταιρείας, εργαζομένας στο σκότος κατά της θρησκείας του δυνατού, τις μασονικές στοές. Ιδρύσατε, λέγει, και αντικαταστήσατε το όνομα Θεός Τριαδικός δια του ονόματος αρχιτέκτων του σύμπαντος, προς ευχερεστέραν από πλάνηση των πολλών οι οποίοι αποστρέφονται την αθεΐαν. Πολεμήσατε τα θαύματα, διότι δια των θαυμάτων ιδρύθηκε, εξυπλώθη και στερεώθη η πίστης του Ναζωραίου. Όπου ακουστεί θαύμα, εκεί να σηκώνεται αμέσως την σημαία της επιστήμης και να λέγεται ότι το θαύμα τούτο δεν είναι το θαύμα κανένας άλλου, ημι μόνο της επιστήμης. Δια να αποδώσει αυτό όχι στην θείαν ενέργεια, αλλά στην φυσική αιτία. Τι λες καλέ? Έγινε καλά από την Εκκλησία? Αυτό ψέμα είναι. Ο άνθρωπος σε θεραπεύτει γιατί έτσι ήσαν τα πράγματα. Επήγαινε στο γιατρό, του έδωκε τα φάρμακα και έγινε καλά. Δεν είναι θαύμα. Θαύματα δεν υπάρχουν. Αυτά ακούμε καθημερινώς. Εργάζεστε πάντοτε αφανώς και μέσα στο σκοτάδι. Οι ληστές επιτυχάνουν τους σκοπούτων όταν γκρύπτονται και δεν ακούονται. Οι άνθρωποι οδεύουν ανύποπτοι, πίπτουν στα συνέδραστον, ληστεύονται και φωνεύονται. Δι' αυτό κι εσείς να ενεδρεύετε, να ληστεύετε, να φωνεύετε, όχι όμως σώματα, αλλά ψυχάς. Είναι τούτο ακριβώς το οποίο ακούμε εις τον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου να φωνάζει ο διάβολος. Κουφάρια δεν θέλω, θέλω ψυχές να πάρω εις τον αρχηγό μου. Ναι, αδερφοί μου, αυτή είναι η αποστολή του διαβόλου. Τα φωνευόμενα σώματα θα αναστηθούν πάλι από τον δυνατόν λαμπρότερα και ωραιότερα, ενώ οι φωνευμένες ψυχές μένουν αιωνίως μέσα εις τον Άδη. Υπηρετήσατε γενναίως το προσφυλό, τον προσφυλόστατον ηλισμών, ο οποίος είναι γέννημα ημέτερων. Εμείς τον παρουσιάσαμε. Αυτός εξυπηρετεί τους σκοπούς μας με επιτυχία. Κατά αυτόν δεν υπάρχει ψυχή, δεν υπάρχει παράδεισος, δεν υπάρχει κόλασης, δεν υπάρχει διάβολος, δεν υπάρχει Θεός, αλλά ύλη και δύναμης. Η αρετή και η κακία είναι δι' αυτών των ηλισμών λέξεις αδιανές, χωρίς καμία σημασία. Ο ενάρετος είναι άξιος τιμής και αυτός χάνει την τιμή του εις το σημείο τούτο. Ούτε ο κακούργος γίνεται άξιος τιμωρίας, διότι θεωρείται ήρωας. Θα πέσω, λέγει, από το αεροπλάνο κάτω για να είμαι ήρωας. Και πίπτει από το αεροπλάνο για να τον θεωρήσουν ήρωα. Είτε πέφτει από την Ακρόπολη για να θεωρηθεί ήρωας. Είτε κρεμάζεται, είτε πίνει χούφτες τα χάπια για να δώσει την ψυχή του εις τον διάβολο. Τα πάντα ίσα και ανεύθυνα μέχρις αλληλοφαγίας, να τρώει ο ένας τον άλλον. Ο άνθρωπος είναι όστρεον, διότι εξ αυτού παρήχθη δια της εξελίξεως, όπως διδάσκουν
εις τα σχολεία τα παιδιά μας ότι ο άνθρωπος εγεννήθη από τον πίθηκον και εξελίχθη, λέγει, και έφτασε εις τον πολιτισμόν. Όταν λοιπόν έχουμε ανθρώπους όστρεα και όστρεα ανθρώπους, τι έχουμε να φοβηθούμε, τι δε δεν κερδίζουμε? Γίνεται λοιπόν καθηγητές ηλισμού με ονόματα ανθρώπων επιστημόνων, δια να διαδοθεί και να παγιωθεί ωραία μας αυτή η επιστήμη, εκ της οποίας έχουμε και θα έχουμε τόσα και τόσα. Μετά από τον ηλισμό έρχεται η άλλη επίσης ωραία επιστήμη, η οποία ακόμη δεν έλαβε μέρος, δεν επήρε έδρα να ακαδημαϊκήν, δεν ανέβηκε στην έδρα. Ελπίζουμε όμως ότι αυτή θα πάρει και αυτή η έδρα στα πανεπιστήμια. Ξέρετε ποια είναι? Ο πνευματισμός. Και αυτός, όπως ξέρετε, είναι επίσης δικό μας έργο. Μάλιστα, είπαν οι δαίμονες, εις αυτόν λαμβάνουμε και εμείς πολύ μέρος. Αυτός θα έχει, πιστεύουμε, περισσότερους οπαδούς. Ναι, είπε ο Σατανάς, διότι προς εξαπάτησιν παραδέχεται αθανασία ψυχής και Θεών, αλλά διάβολον όχι και άγγελον όχι. Οι πνευματιστές είναι αυτοί οι οποίοι απορρίπτουν τα πάντα. Δαίμονες και άγγελοι είναι αυτοί οι άνθρωποι των οποίων τα πνεύματα μετενσαρκούνται. Πολλάκις κατά τις ανακοινώσεις τας οποίας δίδουμε εμείς προς τους μεσάζοντας φίλους μας, και υπάρχει η μετενσάρκωση. Δηλαδή βλέπεις την κυρία να κρατά το σκυλί και να λέγει ότι είναι ο παππούς ή η γιαγιά. Βλέπεις τον άλλον να βλέπει τον γαΐδαρον και να λέγει ότι μέσα του είναι ο παππούς, γι' αυτό εκείταξε με τα αυτιά, λέγει, τεντωμένα. Με γνώρισε, λέγει, γιατί είναι ο παππούς μου. Ναι, αδερφοί μου, αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι οδηγούνται μέσα στην κόλαση χωρίς να πιστεύουν παράδεισον. Τα προσφυλέστατα λοιπόν ταύτα τέκνα μου, ο μασονισμός, ο ηλισμός, ο πνευματισμός υπηρετούν τους πάντας, και βοηθήστε με όλη σας την δύναμη να πληρωθεί ο Άδης τον οποίον εκένωσε ο Ναζωραίος. Τη στιγμή όμως εκείνη που έλεγαν όλα αυτά ο αρχηγός, ακούστηκε μια φωνή. Ήταν ένας άλλος δαίμονας, ο οποίος ήταν φοβερός. Δεν είχε ανάστημα, ήταν μικρός, αλλά ο πονηρότερος από όλους. Και ποιος ήταν αυτός ο δαίμονας? Της αναβολής. Εγώ, λέγει, αφεντικό μου, κάνω τούτο. Πηγαίνω στους ανθρώπους, τους λέγω ότι υπάρχει Θεός, υπάρχει Εκκλησία, υπάρχουν μυστήρια, αλλά ένα μόνον να μην κάνουν, να αναβάλουν, να εξομολογηθούν και να μετανοήσουν. Και έτσι πεθαίνουν αμετανόητοι και τους φέρω όλους στην κόλαση. Τότε ο Βελζεβεούλ, ο οποίος ήκουσε αυτόν τον πονηρό διαβολάκο, του είπε, έβγε, του λέγει, εσύ είσαι άξιος να πάρεις την θέση μου, και οδήγησε αυτόν κοντά του για να τον τιμήσει. Τη στιγμή όμως εκείνη ακούστηκε μια αειδιαστάτη φωνή γεμάτη αηδία και βρωμιά, και έλεγε, Τι χαρά, τη συμφορά μεγάλη. Ο διαβολάκος, σε φώναξαν όλοι. Ο διαβολάκος ήταν αυτός που έλειπε και έφτασε κι αυτός. Παρόν, είπεν ούτως όταν εισήλθεν στην ομίγυρη των διαβόλων. Πού είσαι, του λέγει ο αρχηγός. Εις την πρωτεύουσαν, του λέγει. Τι έκαμες εκεί? Μέγα κατόρθωμα, του λέγει. Μέγα κατόρθωμα. Η ζωή πνέει τα λίσθια. Ποια ήταν αυτή η ζωή? Η βασιλοπούλα, η οποία ήταν το καμάρι ολοκλήρου του έθνους. Οι βασιλόπες από ημερών παρετήρησα ετοιμασίαση στο παλάτι και εννόησα ότι επρόκειτο περί επισήμου εσπερίδος. Αυτά τα οποία κάνουν οι μεγάλοι, οι οποίοι κρατούν τούτον τον τόπον. Εξεύρεις, δέσποτα, ότι κυνηγώ τα μεγάλα πρόσωπα εγώ και τα υψηλά συναναστροφάς και τα διασκεδάσεις των μεγάλων. Εκεί ευρίσκομαι. Λοιπόν, δεν αφήκα την περίσταση αυτήν ανεκμετάλλευτον. Αυτήν την νύχτα έγινε ό,τι είχα υποθέσει. Όλα τα επίσημα και μεγάλα πρόσωπα ήρθαν στο παλάτι του βασιλιά. Η ζωή
Η βασιλοπούλα ήταν όλη ζωή και χαρά και φεδρό της. Εδεξιούτο και επροσιγόρευεν όλους με πολλήν χάριν και καλοσύνη. Αφήκα όλους τους άλλους και εις αυτήν έβλεπα. Έριξα την προσοχή μου πάνω σε αυτήν. Άρχισε ο χορός και τη στιγμή που εχόρευε έβαλα την ουρά μου και παφ έπεσε λέγει κάτω. Όταν έπεσε λέγει εκείνη τη στιγμή ήρθαν όλοι να γελούν και εσηκώθη και δεν έπαθε τίποτε. Εγώ όμως εθύμωσα με τον εαυτό μου διότι δεν επέτυχα εις τον σκοπό μου. Τέλος, η συναναστροφή διαλύθη μετά από τα μεσάνυχτα. Η ζωή, αφού εισπάστη τους γονείς της, επήγεν εις το δωμάτιό της δια να κοιμηθεί. Την εβοήθησε, λέγει, η Θαλαμιπόλος και εκοιμήθη χωρίς προσευχήν. Προσέχετε το σημείο τούτο. Μη κοιμηθείς, αδερφέ μου, χωρίς προσευχή το βράδυ, διότι παραμονεύει ο διάβολος. Και τώρα να δούμε τι έγινε. Εδώ σε έχω, της λέγει, εδώ σε έπιασα. Και αμέσως, λέγει, επλησίασα το κρεβάτι όπου εκοιμάτω, εσήκωσα το παραπέτασμα, το σκέπασμα που ήταν σκεπασμένη και της εφύσισα εις το πρόσωπο. Εκείνη ανετινάχθη έντρομος και μη είδουσα κανένα, λέγει, εξέβαλε κραυγήν τρόμου και κατέπεσεν επί του εδάφους ανέστητος, ενώ εγώ έτριβα τα σχήρας μου χαίρον και αγαλώμενος. Επέτυχα του σκοπού μου, λέγει. Αυτό ήθελα, να κοιμηθεί χωρίς προσευχή, για να μπορέσω εγώ να πάρω εξουσία. Στην κραυγή και την πτώση της ζωής όλοι έτρεξαν στο παλάτι, από το παλάτι και έγινε ανάστατο όλο το παλάτι. Προσεκλήθησαν αμέσως ο γιατρός των αναχτώρων και πολλοί άλλοι από εκείνους τους εξοχωτέρους και κανείς δεν ειδηνήθη να εννοήσει τι έπαθεν η ζωή και εγώ έτριβα τα σχήρας μου. «Επιληψία», είπε ο πρώτος. «Νευρική κατάσταση», είπε ο άλλος. «Εκλαμψία», επρόσθεσε ο τρίτος. «Στομαχική διατάραξη», είπε ο τέταρτος. «Λιποθυμία», είπε ο πέμπτος. Και ούτω καθεξής. Και προσεπάθουν να της δώσουν φάρμακα, αλλά εστάθη αδύνατον διότι είχε το στόμα της κλειστό και τους οδόντας συνεσφυγμένους και δεν άνοιγε το στόμα της. Διέταξαν τότε εντριβάς, έβαλαν εις τους ρόθωνάς της διάφορα οξέα άλατα προς όσφρηση, αλλά τίποτε. Η ζωή έμεινε εις τον τόπο και εγώ έτριβα τα σχήρας μου. Αφού δε βεβαιώθην περί του μοιραίου τέλους της, ας υπάγω, είπα εις το συνέδριο, για να αναγγείλω το κατόρθωμά μου. Και τι θα κερδίσουμε εμείς από το θάνατο της ζωής, ρώτησε ο Βερζεβεούλ. Η ψυχή της δεν μας ανήκει. Τι θα κερδίσουμε? Και είναι μικρό πράγμα, δέσποτα, ο θάνατος μιας βασιλόπεδος, η οποία μάλιστα είναι νεαρά, ωραιοτάτη, γεμάτη αγαθοσύνη και πλήστα τόσα άλλα καλά, τα οποία της έδωσε ο δυνατός. Και οι γονείς της και την αγαπούν και την λατρεύουν. Και είναι ο λίγον το βαρύ πένθος και η λύπη ενός παλατίου και ενός ολοκλήρου έθνους. Ιδού τι κερδίζομαι. Και όμως δυνατόν να μην αποθάνει. Αδύνατον, λέγει ο διαβολάκος. Ούτε φάρμακον υπάρχει, ούτε φάρμακον λαμβάνει. Φάρμακο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, απαντά ο διαβολάκος. Είσαι βέβαιος, του λέγει. Βεβαιότατος. Λυσμονής, του λέγει, το Χριστοχώρη. Πώς θα το λυσμονήσω αφού όλοι μας το πολεμούμε από την ημέρα που εχτίστη? Λοιπόν, το είδωρ το ζών, το κοινός Χριστονέρι, το οποίο να αναβρεί εκεί, δεν μπορεί να μην την θεραπεύσει. Ο λίγες μόνο σταγόνες εάν πέσουν στο πρόσωπό της και όλοι σου οι κόποι πηγαίνουν εις μάτιν. Αδερφή μου, ήταν ένα αγίασμα.
ένα αγίασμα όπως έχουμε στον Άγιο Γιώργιο, που μας το έβγαλε από τα θεμέλια της Εκκλησίας ο Άγιος. Αυτό το Αγιονέρι, το οποίο υπάρχει εδώ στον Άγιο Γιώργιο, είναι το ίδιο το Χριστονέρι, το οποίο ομολογεί εδώ ο Βελζεβεούλ. Ναι, λέγει, αλλά ποιος εξεύρει το Χριστοχώρι και το Χριστονέρι δια να βοηθήσει την ζωή? Εγώ εκράβγασε ο στρατής. Εκείνη τη στιγμή πετάχτηκε. Εγώ το ξεύρω κατηραμένη, τους λέγει. Και ηγέρθη κρατών δια της δεξιάς το Ευαγγέλιον υψωμένων, το οποίο είχε πάνω του. Άνθρωπος, άνθρωπος, εκράβγασαν οι δαίμονες εν ταραχή μεγάλη. Άνθρωπος, μας σήκουσε ό,τι είπαμε. Τα ξεύρει τα πάντα τώρα. Ο στρατής, ακούστε μία φωνή. Ο στρατής ο Κουτσοχωρίτης, ο φανατικός οπαδός του Ναζωραίου, που σας είπα, αυτός είναι. Και έχει το όνομα του σήμερα και ορτάζει το χωριό του. Πώς ευρέθην εδώ? Και δεν τον είδαμε τον άθλιον, είπαν όλοι οι δαίμονες. Τον έκρυψε ο εχθρός μας ο Μιχαήλ, ο Αρχάγγελος. Αυτός μας φυλάττει, αδερφοί μου. Οι άγγελοι μας, ο κάθε ένας άγγελος μας φυλάττει από τον δαίμονα. Τον εσκέπασε ο Ναζωραίος, είπε ο Σατανάς. Και στοιχηματίζω ότι εκείνος τον οδήγησε εδώ για να ακούσει όλα τα οποία δεν γνωρίζει ο κόσμος. Να κάνει τι, ρώτησαν οι άλλοι, να ακούσει και να μάθει τα σχέδιά μας για να τα διαδώσει στον κόσμο και να μας καταστρέψει. Θάνατος λοιπόν εις τον κατάσκοπον, θάνατος εις τον προδότην, εκράβγαζαν όλοι οι δαίμονες μενόμενοι. Είναι εις τα σχήρας μας, είναι εις την εξουσία μας, να τον συλλάβουμε, έλεγαν μερικοί, να τον πνίξουμε, έλεγαν οι άλλοι, να τον καύσουμε, έλεγαν άλλοι. Ζωντανόν εις την κόλαση να τον φέρουμε, έλεγε έτερος. Άλλος κανείς δεν ετόλμα να τον, αλλά κανείς δεν ετολμούσε να τον πλησιάσει. Ο δε στρατής, αισθανόμενος εν εαυτό θάρρος και δύναμη να κατάβλητον, είπε μεγαλοφόνος: «Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών», και εσταύρωσε τρεις τον αέραν προς το μέρος των δαιμόνων. Φοβερόν, φοβερόν εκράβγαζον οι δαίμονες, μας κεραυνοβολεί. Αχ, αχ, πάνε τα σχέδιά μας, πάνε οι πόθοι μας, τώρα είμαι θα εμείς στην κόλαση. Ως εκλείπει καπνός, εκλειπέτος ανοστήκεται κυρός από προσώπου πυρός, επανέλαβε ο στρατής. Οι δε δαίμονες ως καπνός διελήθησαν. Αδερφέ μου, κράτησε το Ευαγγέλιο ως φυλαχτών επάνω σου, όπως το κρατούσε ο στρατής. Έχει επάνω σου την Αγία Γραφή. Δεν είναι μεγάλο το μέγεθός της. Είναι μικρό. Κράτησε το στην τσέπη σου να το έχεις, διότι αυτό το Ευαγγέλιο θα σε σώσει από τον διάβολο. Ο στρατής εννοήσε τούτο και αφού εισπάστη με δάκρυα και με πίστη και χαράν μεγάλη το Ευαγγέλιο, το έβαλε και πάλι στον κόλπον του, εκρέμασε το σακούλι εις τον ώμον του και έφυγε από το μήλον. Είχε ήδη αρχίσει να ανατέλει η Ανατολή. Έως εδώ θα σταματήσω. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε την άλλη Τετάρτη, αφού σας αναφέρω το εξής. Θα προσέχετε όσοι πίνετε κόκα-κόλα. Όσοι πίνετε κόκα-κόλα, έως εδώ τέρμα. Τέρμα. Τα εργαστήρια των σιωνιστών, των ταλμουδιστών, εργάζονται ακαταπαύστως προς επίτευξη των στόχων τους. Δημιουργούν καλλιντικά και σπρέι που επιφέρουν στηρότητα. Προσέχετε τα αυτά. Όπως επίσης και ιούς σπέρνοντας των πανικών του θανάτου. Δημιούργημά τους είναι ο ιός του AIDS και πολλά από τα προϊόντα πολυεθνικών εταιριών. Λογουχάρι, Λεβίς, Μάρπορο, Coca-Cola, για την οποία ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας εδήλωσε προετών. Είναι πασίγνωστον, είπε πλέον, ότι πολλά ποτά στις Ηνωμένες Πολιτείες περιέχουν ανθρώπινο αίμα και κοκαίνη, με πρώτην την Coca-Cola και τα παράγωγά της. Το λοιπόν, ας προσέξουμε, αδερφοί μου. Είναι φοβερό τούτο το οποίο αποκαλύπτουν αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν. Γι' αυτό προσέχετε τούτο και προσέχετε επίσης τι αγοράζετε. Μην αγοράζετε ό,τι έχει επάνω την πεντάλφαν. Μην νομίζετε ότι είναι αστέρι.
είναι η πεντάρφα του διαβόλου, είναι η πεντάρφα των σιωνιστών. Προσέχετε, διότι με αυτά δαιμονίζονται και τα παιδιά μας και εκείνοι οι οποίοι τα φορούν αυτά τα φορέματα. Αδερφοί μου, με τη βοήθεια του Θεού μας θα πάρουμε μόνο ένα σύνθημα. Αδερφέ μου, κράτησε επάνω σου το Ευαγγέλιο, να το έχεις σύντροφό σου αχώριστο, όπως το είχε ο στρατής για να πολεμήσουμε τον αόρατον εχθρό. Βοήθειά μας. Θεός Κύριος και λεβεδομένη μη, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου. Τον ουρανίον σκαντίον αρχιστράτη, των ασωμάτων λειτουργών αρχιστράτηγε ο κατενόπιον Θεού παρισταμένος και τες εκείδεν λάμψε συλλαμβόμενος φεδρίλων αγίων Love.